Το να μιλούν μόνο οι μεγάλοι για τα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά ερήμην των ιδίων των παιδιών, αυτό ενδεχομένως να μην είναι αντικειμενικό και πιστικό. Το να μιλούν όμως τα ίδια τα παιδιά για τα προβλήματά τους και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως ο σατανισμός, αποκρυφισμός, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι θα μας πούν. Είναι πιστεύω πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την ταινία την οποία προσπαθούμε να ετοιμάσουμε ως ένα μέσο πληροφόρησης ή αν θέλετε ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των νέων όσο και γενικότερα των ανθρώπων για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα του σατανισμού αποκρυφισμού, να λαμβάνουν μέρος νέοι μαθητές οι οποίοι έχουν από τη μια ευαισθητοποιηθεί, από την άλλη έχουν και κάποιες εμπειρίες να μας πούν και δίνοντας μας τη δική τους άποψη και τη δική τους μαρτυρία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα και να βρούμε τρόπους όπως αυτοί τους αντιλαμβάνονται και τους αισθάνονται σωστής, έγκαιρης και άμεσης αντιμετώπισης του. Και να γνωριστούμε μεταξύ μας πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Από δεξιά μου έχουμε την Ανδρονίκη, η οποία είναι μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου. Δίπλα μου είναι η Χριστάλα, η οποία... Σε ποια τάξη πήγε η Χριστάλα? Τρίτη Γυμνασίου. Στα αριστερά μου βρίσκεται η Γεωργία, η οποία, τι τάξη πηγαίνεις? Πρώτη Γυμνασίου. Και δίπλα από τη Γεωργία βρίσκεται η Θεοφανό, η οποία Θεοφανό πηγαίνει στην τάξη Δευτέρα Λυκείου. Είχατε λάβει όλες μέρος στο συνέδριο, το σεμινάριο το οποίο πραγματοποίησε η Παγκύπρια Ένωση Γονέων και ακούσατε στο συνέδριο αυτό όλα τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν σχετικά με τα σατανιστικά παιχνίδια και μερικά πράγματα για τη σατανιστική μουσική. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς τη Χριστάλα να μας πει τις εντυπώσεις της από αυτό το συνέδριο, ποιες ήταν. Από το συνέδριο να ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τη σατανιστική μουσική και τα σατανιστικά παιχνίδια. Άκουσα πολλά πράγματα που με συγκλώνησαν. Το πιο σημαντικό όμως που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι για έναν παιδί που παρασύρθηκε στο σατανισμό μέσω της σατανιστικής μουσικής, της ροκ μουσικής, έπαψε το δωμάτιο του μαύρο και ζωγράφησε πάνω στους στίχους σατανιστικά σύμβολα και μια μοτόρα που κάτω έγραψε «Η ζωή αρχίζει μετά από τα 200 χιλιόμετρα ενώσε», αλλά με αυτήν τη φράση μάλλον ήθελε να πει ότι η ζωή αρχίζει μετά το θάνατο, αφού μετά, αν τρέχουμε με 200 χιλιόμετρα, σίγουρα αυτή η ταχύτητα θα μας οδηγήσει στο θάνατο κάπου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και νομίζω ότι θα το ξεχάσω πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε μέσα από αυτό το παράδειγμα το οποίο μας ανέφερε τώρα, Χριστάλα, ότι η προσωπικότητα του νέου αλλάζει, διαφοροποιείται και ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και σε αυτόν τον θάνατο, γιατί επίστεψε και δόθηκε σε κάποια μηνύματα τα οποία δέχτηκε είτε μέσα από τη μουσική, είτε μέσα τη σατανιστική εννοώ μουσική, είτε μέσα από τα σατανιστικά παιχνίδια ή γενικότερα περιοδικά, βιβλία που αναφέρονται στον σατανισμό και στον αποκρυφισμό. Εσύ, Ανδρονίκη, τι έχει να μας πει σχετικά με αυτά τα οποία άκουσες και είδες στο συνέδριο? Μέσα από όλο το συνέδριο, τις ομιλίες,
Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της κυρίας Νικολέτας, όπου μας έφερε και ένα πολύ καλό και το οποίο μας συγκλώνησε αυτό το παράδειγμα της, όπου ένα παιδί που βγαίνει ακόμη δημοτικό, μέσα από τα παιχνίδια τα οποία το έφερναν οι γονείς του ή κάποιοι συγγενείς, είχε αλλάξει συμπεριφορά του, έγινε βίαιος ακόμα μπροστά και στον ίδιο του το αδερφάκι, όπου αυτόν άλλαξε και την επίδοση του στα μαθήματα, αλλά και γενικότερα όλη τη ζωή της οικογένειας, όπου έπειτα η μητέρα, αφού από αρκετό χρονικό διάστημα, πήγε στην κυρία Νικολέτσα, όπου εκείνη προσπάθησε με τον τρόπο της να επαναφέρει το παιδί στην φυσιολογική του κατάσταση, όπως ζούσε παλιά ξένια στα χρόνια. Μου έκανε εντύπωση ότι βλέπουμε ότι μέσα από τα αθώα παιχνίδια που εμείς νομίζουμε και βρίσκονται στις διάφορες υπεραγορές και τα αγοράζουμε, μπορούν να μεταβάλουν και τη ζωή μας, τον τρόπο ζωής μας, ακόμα και των παιδιών. Αυτό με συγκλώνησε πάρα πολύ. Αυτή ακριβώς η επισήμαση που κάνεις τώρα, Ανδρονίκη, είναι πολύ σημαντική, διότι πολλοί γονείς και πολλά παιδιά λένε, καλά, με το να δω ένα έργο σατανιστικό ή το να ασχολούμαι με ένα παιχνίδι που έχει μορφές μέσα σατανιστικές ή αποκρουστικές ή τερατόμορφες, πώς μπορώ να επηρεαστώ. Και όμως σιγά σιγά αυτή η εξοικείωση με αυτές τις μορφές, με αυτά τα παιχνίδια, με αυτή του είδους τη μουσική, επέρχεται η αλλίωση χωρίς να το καταλάβουμε. Και τελικά διερωτόμαστε γιατί το παιδί θυμώνει, γιατί το παιδί δεν υπακούει, γιατί το παιδί έτσι, γιατί το παιδί αλλιώ. Και όμως η αιτία είναι τα μηνύματα τα οποία με πάρα πολύ καλούς και μεθοδευμένους τρόπους σερβίρονται, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, προς τα παιδιά, αλλοιώνοντας όντως την ψυχοσύνθεσή τους και τη συνείδησή τους, μετατρέποντάς τους σε εγκληματικές μορφές και αναρχικούς. Εδώ μπροστά μας, και θα παρακαλούσα η κάμερα να πάρει